Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Διάσταση κόντρα παίρνει η αρχική προειδοποίηση Σόιμπλε προς τον Πρωθυπουργό και γενικότερα για την, στην κυβέρνηση για την αμφισβήτηση του ρόλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη συνέχεια του προγράμματο. Και ε, στη συνέχεια, μόλι πριν από λίγο, είχαμε απάντηση από την κυβερνητικό εκπρόσωπο, την κυρία Γιώργο Βασίλη, η οποία ζήτησε το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών να μην υιοθετεί την απαράδεκτα σκληρή στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε πάλι σε ένα σκηνικό έντασης με τους εταίρους πιστωτές και δι με τον Βόρφα Ξόιμπλε. Αυτό ε, σημαίνει ότι θα έχουμε μία ένταση στι διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι σε μία τελική ευθεία όσον αφορά τα προαπαιτούμενα. Να πούμε ότι κάπου θα πρέπει να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα το πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια, αλλά και το μεγάλο ζήτημα του ασφαλιστικού. Λοιπόν, την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει κατασχέσει για οφειλέ ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 5.000 ευρώ. Ένα νούμερο ιδιαίτερα μικρό, το οποίο αναμένεται να θέσει no σε νοκάουτ αρκετές από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Μεγάλη πτώση στο χρηματιστήριο. Μια πτώση που έφερε την αγορά κάτω από 600 μονάδε πια. Την έφερε στα πρόθυρα των 580 μονάδων. Υπάρχουν πολλέ τεχνικέ εξηγήσει, οι οποίε έχουν να κάνουν με το γεγονό ότι υπάρχει το ριμπάλαξι στο φούτσι για να αποκτήσουν πάλι βαρύτητα οι τραπεζικέ μετοχέ. Ξεκίνησαν, ε, διαπραγματεύονται οι τρει από τι τέσσερι με, με τα νέα του ε, τεμάχια. Ε, αυτό είναι μια εξήγηση. Από την άλλη πλευρά όμως να πούμε ότι και η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου έχει φτάσει στο 9% ενώ ήταν κάτω από 8%. Και για το θέμα αυτό υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις που θα τις δούμε αναλυτικότερα συνέχεια, όμως όλα αυτά είναι ε, δείγματα αρνητικών προεξοφλήσεων για την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, να πούμε ότι επίσης ο Πρωθυπουργός ε, μίλησε για το θέμα των ΑΟΣ όταν βρέθηκε μαζί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και είπε ότι έχουμε καθυστερήσει για την οριοθέτηση των ΑΟΣ αλλά να κρατήσουμε και ε, κάποιες του από την χρησινοβραδινή συνέντευξή του στην ΕΡΤ μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε και στις τραπεζικές μετοχές και είπε ότι η εθνική θα ξεκινήσει να πηγαίνει καλύτερα να ανεβαίνει σαν μετοχή εφόσον η ελληνική οικονομία πάει στο σύνολό της καλύτερα και επίσης είπε ότι είναι προτιμότερο για το δημόσιο να έχει μικρότερα ποσοστά στι τράπεζε και οι τράπεζε να έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί παρά να έχουμε τράπεζε οι οποίε είναι υπό εκαθάριση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω του σημερινού μα καλεσμένου. Θανάη Μαυρίδη, Liberal GR, Θανάη Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και Γιώργο Καβαθά πολύ γνωστό πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια δικιά σου κουβέντα. Το θέμα των κατασχέσεων για οφειλέ πάνω από 5.000 ευρώ στα ταμεία. Τι σημαίνει για τι επιχειρήσει. Κοιτάξτε, κύριε Μπουρμπρέλη, σε ό,τι αφορά τι κατασχέσει, μην ξεχνάτε ότι αυτέ είχαν ανασταλεί λόγω των capital controls. Τα capital controls συνεχίζονται, yeah. αλλά έπαψε να ισχύει η αναστολή. Από χθε ε, γίνομαι αποδέκτη ε, δυσαρέσκεια από πάρα πολλού επαγγελματίε εμπόρου και βιοτέχνη χώρα, οι οποίοι βλέπουν τι κατασχέσεις στου τραπεζικού λογαριασμού. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι, ε. ότι, ότι τα χρήματα που υπάρχουν στι ε, καταθέσεις, ως καταθέσει στου τραπεζικού λογαριασμού των ε, επαγγελματοβιτεχνών και εμπόρων, δεν δικά του χρήματα καταρχήν. Είναι χρήματα που αφορούν του προμηθευτέ, εφόσον οι συναλλαγέ πάνω από 500 ευρώ πρέπει να γίνονται μέσω τραπέζη. Ε, είναι χρήματα μισθοδοσία που υποχρεωτικά γίνονται σύμφωνα με τον νόμο μέσω τραπέ, τραπέζης. Ναι. Ε, είναι ΦΠΑ, είναι ενίκεια, είναι ΔΕΚΟ, είναι μισθο... ε, φόρο υπηρεσιών, είναι ΦΠΑ. Ουσιαστικά ισοδυναμεί η κατάσχεση με κλείσιμο τη επιχείρηση. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να μπει η κυβέρνηση να, 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 να πάμε στι Δόη και να κάνουμε διακοπή εργασιών από το να κατασχέσει τραπεζικού λογαριασμού. Το, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Ή αν δεν θα είναι το ίδιο ακριβώ, θα οδηγήσει σαφώ σε παραοικονομία. Διότι όλε οι συναλλαγέ πλέον θα γίνονται εκτό τραπέζη, μη ελεγχόμενη συναλλαγή και βέβαια θα αυξήσει τη φοροαποφυγή. Να, για να μην πω φοροδιαφυγή, να λέω φοροαποφυγή. Σαν Αυτή και εσύ, Βέβαια, κύριε Καβαθά, έχετε ενεργοποιηθεί και έχετε κάνει κάτι. Ναι, σήμερα η Συνομοσπονδία έστειλε επιστολή ναι. στον κύριο Πρωθυπουργό και ναι. με την κοινοποίηση και στου υπουργού Οικονομικών, Εθνική Οικονομία, Εργασία, γιατί είναι το Κοινωνικό ασφαλίσεων μαζί, στον διοικητή του ΙΚΑ και στον διοικητή του ΑΕ, γιατί η ενεργοποίηση του ΚΕΑΟ μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει σε μια καθημαγμένη οικονομία δεν μπορεί να ζητά να πάρει 22 δισεκατομμύρια παραδείγματο χάρια που είναι οι οφειλέ στα ασφαλιστικά ταμεία. Και σε αυτά να μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλέ επιχειρήσει τι οποίε μέχρι προχθέ διοικούσε το ίδιο το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Θα να έχει σχόλιο πάνω σε αυτό. Όσο το κράτο ε, έχει ασφιχτικό έλεγχο στι συναλλαγέ, τόσο ενισχύεται η παραοικονομία. Δυστυχώ Uh, οι κυβερνήσεις των τελευταίων uh, δεκαετιών μαζί και η σημερινή κυβέρνηση έχουν την αντίληψη ότι το, το κράτος όσο περιορίζει το πολίτη τόσο αυξάνεται uh, η πιθανότητά του να κυνηγήσει την uh, φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή κτλ. Κάνουν λάθος. Είναι σαν το ΦΠΑ, ξέρετε, αυξάνουν το ΦΠΑ. Σε ένα ποσοστό από το 18% στο 23%, και ενώ περιμένει κανεί στο δημόσιο να έχει περισσότερα έσοδα, έχει τελικά λιγότερα. Και ο λόγο είναι ότι είναι ένα κίνητο, σοβαρό κίνητρο αυτό για να. Σταματήσουν κάποιοι Μάλιστα. να πίνουν ΦΥΠΙΑ. Δεν έπρεπε όμω το κράτο να πιέσει κάπω και αυτού του οφειλέτε οι οποίοι δεν πάνε να αριθμίσουν, αδιαφορούν. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν ε, ε, αυτοί ε, 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 που πραγματικά δεν μπορούν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Κύριε Μπορέλη, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αφιβολία ότι η κρίση αποτέλεσε για κάποιου αφορμή για να ποδοπατήσουν ε, του συνανθρώπου του, τι συνθήκε ζωή του κτλ. Αυτό είναι σίγουρο. Όμω τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Έχει, δηλαδή υπάρχουν άλλε χώρε. Πάρτε παράδειγμα παρά, παρά τη Ρουμανία. Ναι. Η Ρουμανία, α το μελετήσει κανεί, πώ η Ρουμανία κατάφερε να ξεφύγει από, τη, από, την κατάσταση που είχε βρεθεί. Ή η Βουλγαρία. Αυτέ οι χώρε λοιπόν που κάποτε ε, τις τι θεωρούσαμε πολύ ποδιέστερε, παρά να μα ξεπεράσουν, ξέρετε πώ, ακολουθώντα με τελείω διαφορετική πολιτική από τη δική μα. Αυτοί δεν αυξάνουν του φόρου, περιορίζουν. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, υπάρχει φόρος για τις νέες επιχειρήσεις 1, 2 και 3% ανάλογα με το πόσο εργαζόμενους ε, η κάθε επιχείρηση ε, απασχολεί. Καινούργια επιχείρηση. Εδώ και τις επιχειρήσεις που υπάρχουν πάνω να σαραγκαλίσουμε εμψυχρό. Μάλιστα. Μιλάμε για άλλε πολιτικέ, για άλλε λογικέ. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, βλέπω έχει στο Liberal πρώτο θέμα την υπόθεση αυτή η οποία έχει αρχίσει να εκτελήσεται, διότι η απάντηση τη κυρία Γεροβασίλη προ την πλευρά την γερμανική δόθηκε πριν από λίγο και μιλάς για μια κόντρα κυβέρνηση Σόιμπλε. Μπορείς να μας εκτιμήσεις και να μας αναλύσεις λίγο πώς βλέπεις να διαμορφώνεται αυτή η εξέλιξη. Καταρχήν έχω χάσει λίγο την μπάλα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ομολογώ. Τη μία το Διεθνές Μοναδικό Ταμείο είναι ο καλός τη ιστορίας, την άλλη ο κακός, μετά ξαναγίνεται καλός και τώρα πάλι κακός. Για να δούμε τα πράγματα έξω λίγο από από τις δηλώσεις και τα λοιπά. Το Διεθνές Δημοτικό ναι. Ταμείο, έχω την εντύπωση, ότι στην περίπτωση, έχω τη βεβαιότητα ότι περίπτωση της Ελλάδος ναι. ε, έχει κάνει υπέρβαση, καταστατική υπέρβαση. Ναι. Έχει δώσει περισσότερα χρήματα από που θα έπρεπε να δώσει. Άρα λοιπόν θα καλοέβλεπε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Τους κάνουμε μεγάλη χάρη αν τους πούμε περάστε έξω. Το πρόβλημα είναι ποιο θα πληρώσει το λογαριασμό. Γιατί το να φύγει το Διεθνέ Δημοτικό ναι. Ταμείο χωρί να πάρει τα χρήματά του, αυτό αποκλείεται. Να το ξεχάσουμε. Ναι. Θα το πληρώσει η Ευρώπη. Εμεί αποκλείεται πάντω. Εκεί νομίζω είναι, είναι ένα επίπεδο παιχνιδιού. Το άλλο είναι ότι πολλέ φορέ εμεί συνηθίζουμε να υπεραπλοποιούμε τα πράγματα. Ναι. Λέμε δηλαδή ναι. Αμερικάνοι είσοδο στο Διεθνέ Ταμείο. Ναι. Καταρχήν αυτό μοιάζει να είναι σωστό. Αλλά ποιοι οι Αμερικάνοι. Δεν είναι... Άλλοι οι Δημοκρατικοί, άλλοι Ρεπουμπλικάνοι, άλλο το Α κέντρο, άλλο το, β άλλο το Β το κέντρο. Ναι. Και τρίτον, νομίζω ότι η περίπτωση τη Ελλάδο έχει εκθέσει σοβαρά ένα διευθυντήριο συγκεκριμένο. Που είναι στο Διεθνέ Ταμείο, που διαχειρίζεται την υπόθεση τη δική μα. Και νομίζω ότι ε, ε, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται στο αμέσω επόμενο διάστημα. Αυτή Έχει η, η οποία. Το Διεθνέ Ταμείο στην περίπτωση. Ναι, ε. αυτή η κόντρα η οποία εξφαίνεται, πώ θα επηρεάσει αυτή τη φάση διαπραγμάτευση, στο παρελθόν, όσες φορές, Στο παρελθόν, όσε φορέ έχουμε ε, διαπραγματευτεί περήφανα και έχουμε πατήσει τον κάλο διεθνών οργανισμών, το έχουμε πυρώσει. Αρκετά ακριβά στη συνέχεια. Ναι. Δεν ξέρω όμω, δεν μπορώ να ξέρω ναι. ποιο είναι το παρασκήνιο όλη αυτή τη ιστορία και ποια είναι η τελική στόχευση. Ναι. Απλά το πρόσφατο παρελθόν δεν με πείθει <κυκ> για το ότι οι χειρισμοί είναι σωστοί. Δεν με πείθει γιατί οι προηγούμενοι χειρισμοί ήταν λάθο. Αλλά διατηρώ μια επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση. Πολιτικά η κυβέρνηση, κατά γνώμη πού επενδύει αυτή τη στιγμή, Σ στην λύθη. Μάλιστα. Λοιπόν, Θα ξεχάσει τι έλεγε πριν λίγο. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη έχει πια κατανοήσει ποιε απόψει εξυπηρετεί κάθε πλευρά. Αρμόδια για το συμφέρον τη χώρα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Απαντάει η κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη στι δηλώσει που έκανε νωρίτερα μετά τη συνεδρίασή του ΕΚΟΦΗΝ ο Υπουργό Οικονομικών τη Γερμανία. Αναφερόμενο σε όσα είπε χθε το βράδυ ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη συμμετοχή του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα στήριξη, ο Βολφαντ Σόιμπλε σχολίασε πω τέτοιε δηλώσει δεν είναι προ το συμφέρον τη Ελλάδα. Ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών κάλεσε την Αθήνα να επιδείξει εγκράτεια σε αυτή τη συζήτηση, χρησιμοποιώντα την παροιμία Πολλέ φορέ πηγαίνει στάμνα στο πηγάδι, μία μόνο θα σπάσει. Ο Σόιμπλε, πάντω, ναι. είναι ο αρχιτέκτονα και αυτό αποδείχτηκε. Δηλαδή, αποδείχτηκε επίσημα πλούν. Δεν είναι κάτι το οποίο το πώς το λένε, χρειάζεται κανείς να το... Δεν είναι θεωρία συνωμοσία. Ναι. Είναι ο αρχιτέκτονας της πολιτικής των διπλών νομισμάτων. Των ομόκεντρων κύκλων. Μάλιστα. Εδώ χρειάζεται εμείς να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά αυτό το οποίο έθιεσε ναι. μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Ναι. Και δεν ξέρω πόσο καλή θα είναι αυτή η πραγματικότητα για όλους μας. Τελεία. Θανάση, παίρνω μια ευκαιρία από αυτό. Η σχέση του Βαρουφάκη στην προκειμένη περίπτωση που και αυτό φαίνεται ότι προέγαγε κάτι τέτοιο, ποια ήταν. Δεν ξέρω, ε, νομίζω ότι... Υπάρχει ο... κάτι που πρέπει να το ψάξουμε δημοσιογραφικά, κάτι το οποίο α, δεν έχει ακόμα ίσως εξεφανθεί. Εμείς εδώ στην Ελλάδα βάζουμε συχνά το, το κάρο μπροστά από το άλογο. Έχουμε ε, αναγάγει το θέμα του νομίσματος σε κυρίαρχο θέμα. Λες, και αν γυρίσουμε από το ευρώ στη δραχμή θα λυθούν διαμαγεία σε όλα μας τα προβλήματα. Μα το νόμισμα... Έχει μια αξία, την οποία αξία την δίνουμε εμεί οι άνθρωποι ανάλογα με την εμπιστοσύνη μα ή όχι σε μια οικονομία. Μάλιστα. Άρα, πριν βάλουμε το θέμα του νομίσματο, αυτό που θα έπρεπε να έχουμε βάλει εδώ και καιρό και δεν γίνεται απολύτω τίποτα, είναι το θέμα τη ίδια τη οικονομία, τη παραγωγή. Μια οικονομία που δεν παράγει κάτι, είτε δραχμή βάλει, είτε βρόσια, τι θέλετε να πούμε, πώ θέλετε να το πούμε το νόμισμα. Ακόμα και το ευρώ, ε, όπω είναι με το επιτόκιο που έχει κτλ., είναι, είναι μια καταστροφική κατάσταση. Δηλαδή. Δεν είναι ναι, το αλλά νόμισμα. κάπου όμω πρέπει το να νόμισμα. αποφασίσουμε ναι. ότι θα πρέπει να σταθεροποιηθούμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ε, μια χώρα που θα παράγει. Όχι μια χώρα σαν τη σημερινή που περιμένει με αγωνία τα, τα ΕΣΠΑ για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία τη. Μάλιστα. Λοιπόν, η πλήρη απάτη κυρία Γεροβασίλη τώρα σύμφωνα με το liberal.gr. Ευτυχώ που ο γερμανό Υπουργό Οικονομικών πασχίζει να κρατήσει τη στάμνα γερή. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έχει πια κατανοήσει ποιε απόψει εξυπηρετεί κάθε πλευρά. Υπενθυμίζουμε ότι αρμόδια για το συμφέρον τη χώρα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Περιμένουμε από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών να διαχωρίσει τη στάση του από την απαράδεκτα σκληρή στάση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Η Ευρώπη οφείλει και μπορεί να λύσει τα προβλήματα που την αφορούν μόνη τη. Είναι η πλήρη απάντηση. Καλησπέρα τον Λεωνίδα Καπερναράκου, ο οποίο μα έστησε λίγο σήμερα. Λεωνίδα. Καλησπέρα για μένα. Καταλαβαίνει γι' αυτό το ρεπορτάζ, μάλιστα. Τι γίνεται, τώρα. δώσε μα λίγο έτσι, ένα στίγμα πάνω σε αυτό το οποίο φαίνεται ότι σήμερα θα χαρακτηρίσει τουλάχιστον την ημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι χαριτολογώντα, γιατί φαίνεται ότι με την πολιτική τη σημερινή θα μάθουμε όλο και καινούργιε παροιμίε. Μετά τα όσο και αν τα σκυλιά, τι αραβικέ, το καραβάνι <Καλησπέρα> συνεχίζει. Έχουμε σήμερα και η Στάμνα δεν πρέπει να πηγαίνει στο πηγάδι τόσο συχνά μέχρι να σπάσει. Αυτό δεν είναι για το καλό τη Στάμνα. Ήταν ολόκληρη δήλωση του κυρίου Σόιμπλε στο, στο Εκοφήνι, Είναι γερμανική Μάλιστα. αυτή η παροιμία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ε, άκουσα τώρα ότι είπατε και την ανακοίνωση τη κυρία Γεροβασίλης, τη κυβερνητική εκπροσώπου, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο υπάρχει αυτό το δίλημα μεταξύ τη ε, κυβέρνηση. Καθώ μην ξεχνάμε ότι ναι μεν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό που ζητάει μείωση συντάξεων, μισθών, δημόσιο ιδιωτικό τομέα και όλα αυτά. Αλλά είναι και το μοναδικό σε συγχωρικά εταίρο μας όσον αφορά το κούρεμα. Που ζητάει Άντως... κούρεμα του χρέους. Ναι, αυτό Λέξει, αυτό Έχει, έχει παραδεχτεί ναι. τα λάθη του. Ναι. Ναι. Αυτό, Λεωνίδα, λέγαμε προηγουμένω με το Θανάση, ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο πρέπει να, κατα... αποφασίσουμε πότε είναι ο καλό, πότε είναι ο κακό εταίρο. Νομίζω όμω ότι όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή το απόγευμα. Οπότε είχαν δημοσιοποιηθεί τα σενάρια για το ασφαλιστικό, δηλαδή από πού ξεκινάνε οι μειώσει των συντάξεων, οριζόντιε μειώσει 6%, 15% με στα επίπεδα άνω των 800 ευρώ, 30% πιο πάνω. Και η πρώτη δήλωση ήταν από τον κύριο Παπά, ο οποίο είπε ότι το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο δεν μας χρειάζεται στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα είναι αφετηρία αυτής της κρίσης η οποία βλέπουμε ότι αρχίζει να κλιμακώνεται. Δεν θέλω να πάρω κανένα στο μέρος, πάντως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ταμείο από το 2013 φτιάχνει ένα μικρό μονοπάτι με απειλέ για να σηκωθεί να φύγει. Όσον αφορά από εκεί και πέρα για το αν. για να πάω ακόμα πιο πίσω. Ναι. Η Ευρώπη οφείλει και μπορεί να λύσει τα προβλήματα που την αφορούν μόνη τη. Ναι. Εγώ θυμάμαι Ζάγκλοντ Γιούγκερ και Τρισέη, οι οποίοι έλεγαν δεν ξέρουμε τι κάνουμε με την ναι. οικονομική κρίση. Ναι. Πρώτη φορά συμβαίνει στην Ευρώπη κάτι τέτοιο. Ναι. Είμαστε στα, στα σκοτάδια. Ουσιαστικά, δηλαδή, να χρησιμοποιήσω μια ελληνική έκφραση: Ότι βρέξα κατεβάσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί μόνη τη η Ευρώπη, γιατί το έχω πει και αρκετέ φορέ. Η Ευρώπη ποτέ σε κάποιο σοβαρό, σοβαρό ζήτημα ούτε βήματα έχει βγει μπροστά, αλλά ούτε τουλάχιστον να προχωρά μαζί με τα κράτη-μέλη και να καταλαβαίνει κάποια στιγμή ότι όλα τα κράτη είναι ισότιμα. Τουλάχιστον αυτή είναι η απόψη μου πάλι. Λεωνίδα, η κυβέρνηση μήπω αυτή τη στιγμή επενδύει και όλα σε μία κόντρα για να. Α, μπορούμε να πούμε για να δικαιολογήσει εξελίξεις οι οποίε. Ενδεχόμενο να είναι δυσμενή και να θέλει να αποδείξει έτσι και να δείξει το εσωτερικό μέτωπο ότι εξαντλεί τα περιθώρια. Για μία ακόμα φορά. Η εσωτερική κατανάλωση πλέον ε, δεν, δεν υφίσταται. Πάντω είναι ο αδύναμο ε, η Ελλάδα. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα δεν κάνει καλά ο κύριο Τσίπρα ε, που παίζει με την φωτιά. Μην το ξεχνάμε γιατί. Υπήρχε παράδειγμα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα. Σου το ΙΤΣΕ υπάρχει ΛΕΜΟΝΤ, ναι. ναι. υπάρχουν όλε οι εφημερίδε, ναι. οι οποίε λέγανε: Κοιτάξτε να δείτε την Ελλάδα, πετάει τα δισεκατομμύρια ή και το δι που περιμένουμε τώρα την υποδόση, ναι. τα πετάει λόγω μια κόντρα με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Δηλαδή δεν θέλει το ταμείο, οπότε τι κάνει η Ελλάδα, πετάει τα δισεκατομμύρια. Ναι. Για μα είναι μπρο και πίσω ρέμα και δεν είναι καλό. Ε, να, να δίνεται αυτή η συνέντευξη, αυτή η δήλωση, μάλλον στη συνέντευξη, στη δημόσια yeah. τηλεόραση, λίγε ώρε πρωτού προσγειωθεί το αεροπλάνο με το κουαρτέτο. Αυτό είναι το δεδομένο. Έχω την αίσθηση ότι ζούμε το, α, το, α, τον απόλυτο παραλογισμό. Δηλαδή, είναι μια απόλυτη τρέλα αυτό που ζούμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πράγματα αντικειμενικά. Ε, ξεκίνησε μια ιστορία όπου ο πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία πήρε θέση ότι αν δεν υπήρχε το PSI. Θα είχε, τα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα θα μοιράζανε συντάξει, παροχέ, τα πάντα. Αυτό κατάλαβα εγώ. Όταν το πιεσά 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και στην πενταετία τα ασφαλιστικά ταμεία πήραν από το κρατικό προπολογισμό 50 δι. Προσέξτε, παρακαλώ, μιλάμε από τη μία τσέπη που ήταν τα 13,5, η άλλη τσέπη τα 50 δι. Με το ίδιο θέμα, κάλεσε ο κύριο Σύπα πολιτικού αρχηγού να συμφωνήσουν σε κάτι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώ ήταν, ήταν το θέμα. Όταν όλοι μαζί έχουν συμφωνήσει έτσι και αλλιώ σε μνημόνια τα οποία προβλέπουν αυτό που σήμερα ζούμε. Τι είναι αυτό που ζούμε, Υπάρχουν λεφτά, τα μοιράζει. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν τα μοιράζει. Είναι πάρα πολύ απλό. Ενώ λοιπόν θα περίμενα, εγώ θα περίμενα, πραγματικά θα το περίμενα, να του καλέσει σε μια συνένεση για να δούμε πώ θα αυξήσουμε την πίτα. Του καλεί αυστά. σε μια συνένεση για το πώ ε, δεν θα μειώσουν τι συντάξει σε μια πίτα όμω που είναι διαρκώ μειούμενη. Άρα, ποιο θα πληρώσει τα σπασμένα πάμε παρακάτω. Να, να αυξήσουμε λοιπόν τι εισφορέ ή το αμέσω επόμενο. Ναι. Δηλαδή να κλείσουμε τι επιχειρήσει. Μιλάμε ε... για ένα φαύλο αυτό κύκλο. Αυτό κλείσουμε το θα είναι και το βασικό ναι. επιχείρημα στην τελική ευθεία για το ασφαλιστικό Μιλάμε. από την Μιλάμε πλευρά της Μιλάμε για ένα πιβέρνησης. φαύλο κύκλο. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλο και κυρίω δεν έχει το αποτέλεσμα του. Το ξέρουμε από τώρα. Το αποτέλεσμα Μάλιστα. του είναι καταστροφή. Μάλιστα. Εμένα με προβληματίζει σοβαρά γιατί αυτό το σενάριο. Όπω το βλέπουμε, επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου που καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν, ναι. είναι, δεν είμαστε εμεί έξιμοι, και οι άλλοι ε, δεν καταλαβαίνουν ε. ναι. αυτό το σενάριο. Όπω το βλέπουμε, να μην μειωθούν οι συντάξει, να μην αυξήσουμε γιατί στο τέλο εκεί θα οδηγηθούμε και τι φορέ στι εταιρείε για να μην κλείσουν. Οδηγεί μονάχα σε ένα σενάριο: στο διπλό νόμισμα. Είναι απλά μαθηματικά άμα θέλουν να στο διαψεύσουν. Πάντω και η πίτα ολάκερη και ο σκύλο χορτάτο χωρί διπλό νόμισμα δεν γίνεται. Δηλαδή, να μην μειώσουμε τι συντάξει που όμω στο νόμισμα χ, ή πάρε αϊογιού να τα έχει εκεί πέρα να περιμένει πώ θα τα πάρει πίσω. Ναι. Μόνο έτσι βγαίνει. Μόνο να τυπώνουμε νόμισμα βγαίνει αυτό το σενάριο. Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν βγαίνει. Και εγώ προβληματίζομαι σοβαρά για τη στάση ολονών. Φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε οικουμενικά έξω από την Ευρωζώνη. Λοιπόν, η απειλή αυτή ας ελπίσουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Πάμε Έχει. να δούμε όμως το ρεπορτάζ των σημερινών επαφών που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Λοιπόν, θα το έχουμε σε λίγο. Θα το έχουμε, θα το έχουμε σε λίγο. Ε, λοιπόν, Λεωνίδα, α, πριν το δούμε αυτό το ρεπορτάζ να πούμε δύο λόγια να δούμε τώρα το γεωπολιτικό τοπίο πώς διαμορφώνεται και τι ουσιώδεις ευκαιρίες μπορούμε να αναζητήσουμε σε σχέση με την, μια συνεργασία με την Αίγυπτο και τώρα, Τα πράγματα είναι μετρημένα όσον αφορά το πώς θα διαμορφωθεί θα περιμένουμε λιγάκι για αύριο και τη συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη με τον ε, ε, πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τώρα ε, τι συνέβη σήμερα με την, με την επίσκεψη του κ. Αλσίση. Ήταν η προώθηση της διμερούς οικονομικής, ενεργειακής και κυρίως διαλυμενικής συνεργασίας. Όλο αυτό βέβαια με, το δεύτερο, με τη διάνοιξη της δεύτερης διόρυγας του Σουέζ Οι κύριοι Τσίπρας και Αλσίση μίλησαν για την συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, των συγκοινωνιών, αλλά και των ε, κατασκευών και υποδομών, όπου επέμεινε εκεί ε, ο κύριος Τσίπρας, ότι αμέσως το, το επόμενο διάστημα ε, θα γίνουν και κινήσεις κατασκευαστικών εταιριών προς την ε, Αίγυπτο. Όσον αφορά τώρα την ενέργεια, φυσικό αέριο, τα οικόπεδα... Έχουμε και το κοίτασμα του Αργήσαμε, ναι. Αργήσαμε πάντως, ε, είπε ο κύριος Τσίπρας, πάρα πολύ. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εκτιμά ότι τα βήματα των επόμενο καιρό θα είναι ίσως πιο γοργά ναι. και σου είπα όλα ίσως ξεκαθαριστούν στην τρίτη συνάντηση που θα έχουν αύριο με τον πρόεδρο της Κύπρου. Από εκεί και πέρα βέβαια απασχόλησε και η Συρία και οι τρομοκράτες της Άισης όπου ήδη είπε ο Πρωθυπουργό, μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών Ελλάδος και Αιγύπτου υπάρχει συνεργασία και ανταλλάσσουν πληροφορίες Παραγιώτη. Μάλιστα, λοιπόν πάμε να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Τον σταθεροποιητικό ρόλο τη Αιγύπτου στην περιοχή επεσήμανε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Προκόπη Παυλόπουλο στον πρόεδρο τη Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχαλ Σίση, κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Παυλόπουλο μίλησε για το μνημειώδε έργο τη Γιώργα του Σουέζ, το οποίο, όπω είπε, φέρνει πιο κοντά την Αίγυπτο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξάρω την τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδα, Αιγύπτου και Κύπρου, που αφορά πολλά θέματα και ιδίω την οριοθέτηση τη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία αυτή είναι υποδειγματική. Υποδειγματική και για το κλίμα καλής γειτονίας και συνεργασίας ε, αγαστής μέσα στο οποίο διεξάγεται. Αλλά θέλω να τονίσω επίσης ότι αυτή η συνεργασία είναι πρότυπο γιατί σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του, δηλαδή και το γραπτό και το εθνικό. Από την πλευρά το του Αμπτέλ Φατάχαλ Σίση τόνισε πω η επίσκεψή του αντικατοπτρίζει τι καλέ σχέσει φιλία σε όλων και υπογράμισε πω αυτή η σχέση δεν έχει καθόλου όρια. Εμεί χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία σε αυτού του ε, δύσκολου καιρού που περνάμε και σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Αυτή θα μπορούσε να ήταν στην εκμετάλλευση των όρυκτων πλούτων, στην οικονομική συνεργασία, ακόμα και στην στρατιωτική συνεργασία. Διότι αυτή η τρομοκρατία μα απειλεί όλου μα. Το μέγαρο Μαξίμου ήταν ο δεύτερο σταθμό του Προέδρου τη Αιγύπτου. Ο Αλέξη Τσίπρας υποδέχτηκε το φατά Σίση στην είσοδο του μεγάλου Μαξίμου και αφού μαζί ανέβηκαν τα σκαλιά και έβγαλαν τι απαραίτητε φωτογραφίε, πέρασαν στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μετά τη δύο συνάντηση, η Τσίπρα και η Αλσίση Παραχώρησαν συνέντευξη τύπου. Ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στην πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε μια περίοδο και σε μια γειτονιά γεμάτη προκλήσει. Ενώ ο πρόεδρο τη Αιγύπτου, Αλσίση, εξέφασε την πλήρη εκτιμησή του στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και την υπερηφάνεια του για τη σχέση των δύο χωρών. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο Σίση και ακολούθω να προχωρήσουμε τη διμερή συνεργασία μέσα από την ε, ε, ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων, αλλά και μια αντιπροσωπείας τη ελληνική κυβέρνηση με επικεφαλή τον Υπουργό Υποδομών που βρέθηκε στην Αίγυπτο και συζήτησε συγκεκριμένε ενέργειε για την συνεργασία των δύο χωρών. Και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών να συμμετέχουν στα μεγάλα έργα που διεξάγονται στην Αίγυπτο πέριξ του μεγάλου έργου του ΣΟΕΖ έργα που θα δώσουν μια πνοή στο εμπόριο, στην, επικοινωνία, στις συγκοινωνίες. Ένα συνολικό έργο το οποίο δίνει μια ενώνη την, τις τρεις υπήρους και δίνει μια διαφορετική πνοή. Διαπιστώθηκαν ε, ταύτιση απόψεων σε πολλά θέματα περιφερειακά και διεθνή τα <εριφερεια> οποία έχουμε ε, επισέλθει <εριφερεια> μεταξύ των οποίων η καταπολέμηση <εριφερεια> της απεχθούς <εριφερεια> τρομοκρατίας ε, Καθώ επίση μιλήσαμε για τι πτυχέ τη συνεργασία, τι κοινωνικές και τι οικονομικές καθώς επίση την πολιτική αντιμετώπιση της ρίζα των προβλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι η τρομοκρατία, η ιδιαίτερα η διευθέτηση διενέξεων που υπάρχουν στην περιοχή, επικεφαλή των οποίων το Παλαιστινιακό, η κατάσταση <συσιαντές> στη Συρία, <συσιαντές> στη Λιβύη και στην Ιεμένη. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση <συσιαντές> Ελλάδο, Αιγύπτου και Κύπρου. Λοιπόν, τα υλικά σφαίροντα στην Αίγυπτο είναι πολλά. Να πούμε μόνο ότι υπάρχουν μεγάλε εταιρείε όπω ο Τιτάνα, όπω η Τσιπίτα. Να πούμε επίση ότι έχει γίνει ήδη πολλή λόγο για το κοίτασμα, το νέο, το μεγάλο κοίτασμα που έχει ανακαλυφθεί, το κοίτασμα του Ζόρ. Θανάση, η εκτίμησή σου ποια είναι αυτή η επίσκεψη και αυτή η επαφή σήμερα μπορεί να σηματοδοτήσει ανάπτυξη για τα ελληνικά συμφέροντα ή και για το θέμα το ενεργειακό το οποίο έχει να κάνει με τον αφού καθοριστούν οι ΑΟΣ με το θέμα της μεταφοράς αερίου. Καλά είναι τα κοιτάσματα, αλλά για να μπορέσει να βγάλεις τα κοιτάσματα πρέπει να έχεις ισχυρή πολιτική και στρατιωτική θέση. Χωρίς ισχυρή στρατιωτική θέση κοιτάσματα δεν βγάζεις. Ε, οπωσδήποτε όμως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνει ε, τα ανοίγματα της ε, και η πολυδιάστατη πολιτική είναι οπωσδήποτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η μονοδιάστατη είναι προβληματική. Ναι. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μονοδιάστατη. Ναι. Αυτό είναι ναι. γεγονό. Από την άλλη πλευρά, ε, το γεωπολιτικό είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι το οποίο πολύ εύκολα κάνουμε όλοι μα κριτική. Στην πραγματικότητα όμω, είναι πάρα πολλέ οι. Ε, οι παράγοντε που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι δεν του ξέρουμε όλου και καλό είναι που δεν του ξέρουμε όλου. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι πάντω ναι. είναι στην πρόσφατη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών να μην συζήτησαν μόνο για το ασφαλιστικό, να μην σκοτωθήκανε μόνο για αυτό. Εύχομαι ναι. την ώρα που ήταν πίσω με τι κλειστέ πόρτε να μιλήσανε πάρα πολύ για τα εθνικά μα θέματα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια γενικότερη πίεση από διεθνού παράγοντε να λύσουμε όλου του λογαριασμού τώρα, τώρα που είμαστε σε πραγματικά αδύναμη θέση. Δεν είναι το καλό το timing για να λύνει προβλήματα σοβαρά εθνικά, όταν Έτσι. δεν έχει οικονομία, δεν λοιπόν, έχει τράπεζε και σε αδυναμία. Πάμε να, να δούμε λοιπόν λίγο βεντιάσει όλα αυτά μεταξύ. Μας. Μια και ο κ. Καβαθά και τον έχουμε αφήσει τόση ώρα δεν, τον έχουμε, δεν το έχουμε δώσει το λόγο. Πάμε να δούμε λίγο και τι δηλώσει του Πρωθυπουργού χθε, να δούμε λίγο τη συνέντευξη κάποια θέματα τα οποία έθιξε, αλλά επειδή πρόκειται πολύ σύντομα μέχρι 18 Δεκεμβρίου να έχουμε καταλήξει το πλαίσιο των κόκκινων δανείων, να δούμε τα θέματα αυτά τα οποία απασχολούν τόσο έντονα την οικονομία και την αγορά. Θα θα ήθελα και πάλι να ξεκινήσω από σένα και να μου κάνει μια εκτίμηση όσον αφορά αυτό το οποίο είπε ο Αλέξη Τσίπρα. Ότι τα μίντια κάθε μέρα δίνουν μια εικόνα η οποία είναι εικόνα καταστροφική για την οικονομία, ενώ από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση υλοποιεί τη συμφωνία και αυτό σπάει την ψυχολογία των πολιτών οι οποίοι για να δουλέψουν και οι οποίοι για να επιχειρήσουν, για να παράγουν, χρειάζονται μια καλύτερη ψυχολογία. Άρα λοιπόν να κλείσουμε τα μίντια για να συνεχίσει ο κόσμο να. Υπάρχει ζει... πόλεμο στον μίντια απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε στο ίδιο πράγμα. Σε ρωτάω. Εγώ δεν βλέπω το πράγμα. Εγώ βλέπω ότι α, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι πάρα πολύ καλή στο να πλάθει λέξεις, έννοιες, πραγματικότητες, Ξεκινήσαμε από αντιμνημόνιο, καταλήξαμε ένα μνημόνιο. Οι, αυτοί που ήταν υπέρ του μνημονίου ήταν, πώς τους λέγαμε, α, γερμανοτσολιάδες. Τώρα αυτοί οι οποίοι δεν συνενούν ε, στο μνημόνιο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι. Τι είναι τώρα πια? Είναι, είναι αρνητέ τη συνένεση. Λοιπόν, έχω χάσει λίγο την, την μπάλα. Θα, θα έλεγα το εξή. Ε, εάν είχαμε ακολουθήσει το παράδειγμα της ε, Πορτογαλίας ή της Ιρλανδία και είχαμε κάνει τη συνένεση πράξη το 2010. Το είχα γράψει τότε, το λέω σήμερα. Ίσως σήμερα να μην βρισκόμαστε να σημαίνει σημερινή κατάσταση, αλλά τότε βλέπατε οι αρνητές τη συνένεση ήταν από την άλλη πλευρά. Όπως αλλάζουν οι ρόλοι. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θέλει να προχωρήσει κάθε είδους μνημόνιο κάθε φορά και η αντιπολίτευση αυτή που αρνείται. Αρνείται τι όμω Η κάθε αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι τελικά Ίσως θα έπρεπε να δουν την πραγματικότητα, οι ίδιοι πιο σοβαρά και να αφήσουν τον τύπο ήσυχα. ήσυχο. Δεν φταίνει η δημοσιογραφία για όλα. Α καθίσουν να φτιάξουν ένα εθνικό σχέδιο για την έξοδό μα από την κρίση, για να μην χρειαστεί να υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μα για... και το δυσέγγονό μα oh, και το δισέγο μα και, και πάει λέγοντα. Ε, Μάλιστα. Η μόνη λύση, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, είναι αυτή. Δεν φταίει ο τύπο για όλα, κύριε Σίγητα. Λοιπόν, κύριε Καβαθά, ε, είδα πολύ προσεκτικά μια πρόσφατη συνέντευξή σα, στην οποία είπατε το εξή. Πέρυσι, τέτοια περίοδο υπήρχε μια μεγάλη ελπίδα πριν τι εκλογέ και αμέσω μετά τι εκλογέ. Βεβαίω, η οικονομία ήταν σε ένα καλύτερο σημείο ισορροπία, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είχαμε βγει από την κρίση. Τούτο το δέντρο λοιπόν, ήθελα να σα ρωτήσω. Με βάση τα όσα ακούσατε να λέει χθε ο Πρωθυπουργό και με βάση τι προσαρμογέ που έχει κάνει μετά και την υπογραφή τη συμφωνία και μετά τι εκλογέ τι τελευταίε, όπου αρχίζει να ψηφίζει αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει. Αισθάνεστε ότι μπορεί η οικονομία να οδηγηθεί σε μια ανάκαμψη σταθερή και να βγούμε από την κρίση και αν όχι τι είναι εκείνο που λείπει. Κοιτάξτε, πέρσι τέτοια εποχή υπήρχε μια η οικονομία που σε μια σταθεροποίηση. Δεν θα υπήρχε η ανάπτυξη και όποια ανάπτυξη θα υπήρχε θα ήταν μια ανεμική ανάπτυξη. Αλλά χάσαμε το, 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 τρένο, τη στιγμή, Έτσι. την κατάλληλη. Όταν μετά τις εκλογές, κατά την άποψή μου και το έχω πει και δημόσια, Έτσι. η κυβέρνηση έπρεπε να σχηματιστεί την επόμενη εκλογών, δηλαδή στις 26-27 σχηματίστηκε Έτσι. και καλά έγινε γρήγορα η, η ορκομεσία της νέας κυβέρνησης, ναι. αλλά έπρεπε να κλείσει και τη συμφωνία με τους επιστοτές, έστω και κακή, το επόμενο μέρο. Μάλιστα. Ε, επιλέξαμε μια λογική η οποία, ε, λες και είμαστε ισχυροί σε μια διαπραγμάτευση, να οδηγήσουμε τη διαπραγμάτευση στο παραπέντε, στο παραένα, να πάμε σε capital controls, να κλείσουν την για 20 μέρες, γιατί αυτά τα ξεχνάμε εύκολα, αλλά η αγορά δεν μπορεί να τα ξεχάσει. Έτσι. Γιατί τη ζημία είναι έχει υποστεί η πραγματική οικονομία. Ναι. Γιατί τώρα το 420% ε. ανάληψη ε. για κάθε ε. ιδιώτη, τα 680 ευρώ το μήνα, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί που παίρνουν μισθό πάνω από 1.680 ευρώ το μήνα. Ναι. Ε, το πρόβλημα το έχουν οι επιχειρήσει. Ναι. Οι επιχείρησει όμω δεν χρησιμοποιούν τι τραπεζικέ συναλλαγέ για να. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε ανέτοιμοι, ιδιαίτερα οι μικρέ και οι πολύ μικρέ. με τα στοιχεία που έχω στη διαθεσή μου ναι. από το Ινστιτούτο τη ΓΕΣΕΒΕ, το 55 περίπου των επιχειρήσεων δεν έχει καμία σχέση με το e-banking. Περίπου το 53% δεν έχει καμία σχέση με τα POS, τα μηχανάκια των συναλλαγών, με τι πιστοτικέ ή χρεωστικέ κάρτε. Άρα χάθηκε για τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν το 85% της απασχόλησης όμως, ναι. χάθηκε ένα κομμάτι του τζίρου που πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν πιο προετοιμασμένες ε, για την ε, κατάσταση αυτή. Ναι. Μετά την, ε, μετά την ε, νέες εκλογές του Σεπτεμβρίου είχαμε βεβαίως συμφωνήσει σε ένα τρίτο μνημόνιο και είχαμε ναι. συμφωνήσει σε ένα τρίτο μνημόνιο με, με ένα τρομακτικό νούμερο βουλευτών, δηλαδή 222, αν θυμάμαι καλά, έτσι. ψήφισαν ε, το μνημόνιο και έρχεται ένα μνημόνιο το οποίο από την πρώτη στιγμή, εμεί είπαμε ότι καταστρέφει ό,τι παρα, κομμάτι παραγωγικού ιστού τη χώρα έχει μείνει. Είχαμε ευκαιρία, όπω να κάνουμε, κάτι διαφορετικό έτσι που τα είχαμε καταφέρει, διαπραγμάτευση. Όχι, ξέρετε, όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Και πιστάγκωνα δεμένο, πολλέ φορέ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι περισσότερε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι στην στη, στη, στη πολιτική πρέπει να υπάρχει ένα ρεαλισμό. Δεν μπορεί, δηλαδή στη δημοκρατία, εδώ έχουμε όλα τα πράγματα. Μάλιστα. Στη δημοκρατία μπορεί να μην υπάρχουν αδίεξοδα. Έρχεται ο λαό και δίνει την, την όποια λύση. Μάλιστα. Η οικονομία όμω έχει αδίεξοδα. Και λοιπόν... σε αυτά τα αδίεξοδα ζούμε τώρα. Έλα, Έλα, θα, θα μου επιτρέψετε Έλα. να πω κάτι. Ναι. Έχουμε γενικώ και μια κοινωνία η οποία ε, είναι σε πλήρη ύπνωση και ένα πολιτικό σύστημα που είναι, έχει αδυναμία να συζητήσει. Θα πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Είπε ο κ. Δαγασάκη για παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Ήταν μια πρόταση ναι. που εγώ θα τη συζητούσα. Οι Γερμανοί έχουν παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Δεν κατάλαβα. Εμεί γιατί να μην έχουμε. Το παράλληλο τραπεζικό σύστημα Ως είναι το. οι τράπεζε που ποιος, είναι, είναι. εκτό βεβαίω που είναι εκτό του ελέγχου τη ΕΚΟΤΟΥ. Ναι. Λοιπόν, Αθήση εδώ αντί είναι να το κουβεντιάσουμε. Οι τοπικέ τράπεζε. τράπεζες. Οι ναι, τράπεζες οι τοπικές... ναι, ναι. Αντί λοιπόν να έχουν ειδική σύμβαση σε πληροφορώ ότι όταν... έχει ειδική σύμβαση με, τους... με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για αυτό. Μάλιστα. Αντί λοιπόν, να το... Εγώ δεν λέω να το κάνουμε να μην το κάνουμε. Ναι. Εγώ λέω να το κουβεντιάσουμε. Ναι. Λοιπόν, είπε ο κ. Δαγκασάκη μία πρόταση. Γιατί πρέπει ε. δεν... ε. να την πετάξουμε στα σκουπίδια, Δεν έχω καταλάβει. Ε, πάντως, θέλω όμως... να πω ότι η κρίση σε όλο το... Από πλευρά τη αντιπολίτευση είχε συμπληρωθεί μεγάλη αντίδραση όταν. Ναι, ε. 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 αυτό θέλω να σου πω. Ό,τι πήγε κάποιο από την κυβέρνηση αντίδρασε. Δεν αυτό που λέτε, Εμεί είχαμε μιλήσει για παράλληλο τραπεζικό σύστημα, δηλαδή. Με μικρέ τράπεζε από το 2012. Και πολύ καλά έχετε κάνει. Δηλαδή. Θέλω να πω όμω ότι Βεβαίως, σε όλο τον κόσμο. Οι συστημικέ ήταν τελειωμένε, την είναι. Σε όλο τον κόσμο η κρίση. Η κρίση τι είναι, είναι η αφορμή να βρούμε λύσει. Λύσει που πολλές φορές είναι και έξω από τα καθιερωμένα. Εδώ έχουμε αρχίσει και έχουμε ξεκινήσει στα μνημόνια. Το μνημόνιο τι είναι. Το έχουμε θεοποιήσει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι, είναι τραγικό. Είναι η σύμβαση που σου κάνει ο στα τα λεφτά του. Από εκεί και πέρα, εμεί τι κάνουμε. Η πολιτική μα αρχίζει και ξεκινάει στο μνημόνιο. Να μην συζητήσουμε πώ θα δώσουμε δουλειά στου ανθρώπου που δεν έχουν δουλειά. Πότε έχει γίνει αυτή η συζήτηση τόσα χρόνια. Δεν έχει γίνει συζήτηση καταρχήν για, για, για ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξη. Δηλαδή, έξι χρόνια στην κρίση, οχτώ σε ύφεση η χώρα και δεν έχουμε μιλήσει με ποιου κλάδου θα στηρίξουμε που έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη που μπορεί να, να δώσουν ανάταση στην, οικονομία, να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, αυτέ που είναι απαραίτητε. Τα σοβαρά θέματα μα φεύγουν έτσι, δεξιά-αριστερά. Θα δώσω ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Ο Παναγιώτη νομίζω θα συμφωνήσει. Μιλάμε για τι τράπεζε και την ανακεφαλοποίηση και μα ξεφεύγει ότι υποχωρήσαμε στην πίεση να ξεπουλήσουμε όλα τα δίχτυα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό. Φεύγουν τα δίκτυα των ΗΠΑ. Αυτό Τι ήταν όμω για να μπορέσουν οι τράπεζε να βρουν κεφάλαια mm -hmm. και να κάνουν ένα πλάνο. Αυτό δεν σημαίνει θα χρειάζοντα... ότι αποκόβεται οι γέφυρε των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Σωστά. Mm -hmm. Με τη μητέρα mm -hmm. Πατρίδα. Σωστά. Mm -hmm. Ξεχνάμε ότι όταν έχουμε επιβιώσει μέσα στην καρδιά τη κρίση, έχουμε επιβιώσει mm -hmm. γιατί. Από τα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων, mm -hmm. διαψεύστε με, στην mm -hmm. στη Ανατολική Μεσόγειο mm -hmm. και από τον τουρισμό. Εάν σφάξουμε το ένα, σφάξουμε και το άλλο. Μετασφάξαμε. Και τον τουρισμό το σφάξαμε. Τον τουρισμό τον τελειώσαμε. Όταν ο Τούρκο Πρωθυπουργό μιλάει για ειδικέ οικονομικέ ζώνε στα παράλληλα τη Μικρά Ασία με μηδενικό ΦΠΑ για, για τον τουρισμό, εμεί ταυτόχρονα αυξάνουμε το ΦΠΑ το, το, το στα ξενοδοχεία, αυξάνουμε τα ΦΠΑ στην εστίαση, αυξάνουμε τον ειδικό ΦΠΑ ε, το, το στα νησιά του Αιγαίου. Και ξεχνώντα το μεταφορικό Πάει. ισοδύναμο, λοιπόν... στι, οι γεωπολιτικέ εξελίξει που γίνονται στην περιοχή. Για εθνικού λόγου, εμεί πρέπει να στηρίξουμε. Συζητά, τα συζητάμε Μένω, όλα αυτά, μάλιστα. γιατί υπό αυτέ ηρθήκαμε και είμαστε τελειωμένοι. Λοιπόν, να, πω, ναι, να προλάβουμε όμω να πούμε και <laughs> για τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Καβαθά, τώρα θεωρητικά μέχρι τι 18 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πάμε στα προαπαιτούμενα. Άρα, να έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο των κόκκινων δανείων. Και ήθελα με τα μέχρι τώρα δεδομένα που υπάρχουν να μα κάνετε μια εκτίμηση πώ βλέπετε να διαμορφώνεται αυτό το πλαίσιο και εσεί τι έχετε να επισημάνετε για τις επιχειρήσεις α, στην τελευταία στιγμή, πραγματικά διότι τα περιθώρια είναι ελάχιστα, για να έχουμε μια πραγματικά εξέλιξη η οποία θα μας βοηθήσει σιγά σιγά να αναπνεύσουμε και δεν θα μας κάσει τελείω. Εάν λάβω υπόψη μου τη ρύθμιση των ε, κόκκινων δανείων σε αφορά τα στεγαστικά, ναι. δεν περιμένουν και πολλά πράγματα. Ναι. Για τα επιχειρηματικά, όπου υπάρχει ένα χάο και, και λέμε ότι και θα πουληθούν τα, τα, τα μεγάλα επιχειρηματικά. Τα επιχειρηματικά και ναι. αφορά και κυρίω τι μεγάλε τις μεγάλες επενδύσει στον τουρισμό. Ναι. Και εκεί είναι ο στόχο. Ναι. Εκεί θα, θα πάμε σε, στα ξένα fans, ναι. τα οποία θα έρθουν και θα πάρουν τι επιχειρήσει αυτέ. Ναι. ή θα πάνε σε καθάριση. Ένα από τα δύο. Αυτό για ποιε επιχειρήσει όμω ε, θα γίνει, Διότι δεν βλέπουμε να έχουν οριοθετηθεί επιχειρήσει με βάση μεγέθη αυτή Όχι, τη στιγμή. Δεν... Απλώ μιλάμε μα... για τι μεγάλε επιχειρήσει, χωρί να έχουμε πει ποιε επιχειρήσει είναι εκείνε τα δάνεια των οποίων θα απολυθούν. Κοιτάξτε, αυτό που συζητάμε είναι επιχειρήσει οι οποίε έχουν καταρχήν ε, δυνατότητε να επιζήσουν μέσα από ένα, μια οικονομοτεχνική μελέτη ότι είναι βιώσιμε εάν μπουν νέα κεφάλαια στην επιχείρηση. Ναι. Και οι πολιτικοί να, να πάρθουν επιχείρηση. Γιατί εγώ δεν βλέπω εύκολο να πάω να πάρει σπίτια. Γιατί τα σπίτια, Μάλιστα. θα υπάρξει διά, 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 διάρρηξη τη κοινωνική συνοχή ναι. με απρόβλεπτε καταστάσει. Σε αντίθεση, όταν πάει η τράπεζα να πάρει μία ή τα φάν, να μια επιχείρηση, ναι. δεν νομίζω ότι θα αντεράσχει κανεί. Μάλλον χειρέκακακα θα, θα χαμογελάμε. Θα, 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 Για του μικρομεσαίου επιχειρηματίε όμω. Για του μικρομεσαίου είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταρχήν, γιατί εδώ θα πρέπει να δούμε ότι τα, οι μικρομεσαίοι ναι. δεν έχουν μόνο επιχειρηματικά, έχουν καταναλωτικά. Έχουν ε, επισκευαστικά δάνεια τα οποία οι τράπεζε του οδηγούσαν σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή ναι. πήγαινε μια μικρή επιχείρηση να πάρει δάνειο, όσε προσέφευγαν στον τραπεζικό δανεισμό, γιατί ξέρετε ναι. και κρίση, το 50% των, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν προσέφευγε καν στην τράπεζα. Υπήρχε ναι. ο άτυπο δανεισμό μέσα από την οικογένεια, το επιφυλικό περιβάλλον, με τα επιταγέ. Αυτά γινόταν. Από το 50% που προσέφευγε, ναι. το 80% απορρίπτονται οι αιτήσει του. Λοιπόν, εκεί δεν έχουμε δει. Ούτε την πλήρη εικόνα έχουμε. Εμεί έχουμε ζητήσει από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών εδώ και 1,5-2 χρόνια να μα δώσει στοιχεία γύρω από τα κόκκινα επιχειρηματικά δόντια, όχι προσωπικά δεδομένα. Να δούμε την κατάσταση στην οποία είναι για να μπορούμε να κατα... καταθέσουμε και κάποιε προτάσει. Υπάρχει πλήρη άρνηση. Βεβαίω, όχι μόνο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εδώ δεν είναι, δίνει στοιχεία η στατιστική αρχή. Και αν σου δώσει στοιχεία η θα σου δώσει στοιχεία μέχρι το 10. Μάλιστα. Δεν έχει στοιχεία μέχρι το 10. Μάλιστα. Η ολογιακή βόμβα σκάει όσοι προειδοποιούσαμε από το 10 ότι θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα α, για την προστασία αυτών που δεν μπορούσαν να πληρώσουν και να προστατευτεί η αγορά, ήμασταν δοσύλλογοι. Σήμερα λοιπόν καταστάθηκε τελώς η αγορά και κινδυνεύουν να χαθούν τα σπίτια ολονών. Α έρθουν αυτοί οι κύριοι που κάνανε μπίζνα το δεν πληρώνω, το κάνανε μπίζνα το Δεν Πληρώνω. Ναι. Πήραν τον κόσμο στο λαιμό του ναι. να δώσουν εξηγήσει σε αυτή την κοινωνία. Εάν δεν υπήρχε η λογική του Δεν Πληρώνω, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν στο σημερινό χάλι. Και πάμε τώρα και κάτι άλλο για τα, για τα θέματα των σπιτιών. Ναι. Προσέξτε διότι αυτή η κατάρρευση των τιμών των ακινήτων ναι. έχει οδηγήσει σε υποθήκευση το σύνολο των ακινήτων των Ελλήνων και όχι μονάχα τα σπίτια που είναι υποθηκευμένα. Δηλαδή, δηλαδή να το κάνουμε, να πούμε ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβει ο κόσμο. Πήρα δάνειο 100.000 ευρώ για να αγοράσω ένα σπίτι στην πλατεία Αμερική 100 τετραγωνικά. Φάνηκε τότε πάρα πολύ καλή τιμή. Το ίδιο σπίτι σήμερα κάνει 20.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Με το να βγει στον πληστηριασμό το σπίτι αυτό, Είσαι. δεν γλιτώνω, κύριε Μπρυμπρόεδρε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είμαι υπόλογο και με, την, με, τα υπόλοιπα σπίτια που έχω, Άλυστε. με την υπόλοιπη, για να καλυφτεί Ήσταφίσεις. το ποσό μέχρι τι 100.000. Ε, λοιπόν, εάν ε, ε, ο πολιτικός πολιτικό ε, κόσμο ενδιαφέρεται σοβαρά, αν ενδιαφέρεται σοβαρά για αυτή την ιστορία, α αναλάβουν πρωτοβουλία νομοθετική ώστε να κλείνει η υποχρέωση του δανειολήπτη στο σπίτι, στο ακίνητο που είναι υποθηκευμένο. Το φωνάζω εδώ και τέσσερα χρόνια, έτσι δυνατά, μια αντίθεση δεν έχω δει. Λεωνίδα, μια. ένα σχόλιο πριν πάμε στο διάλειμμα. Εκτιμώ, ναι. εκτιμώ ότι για αρχή. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα περάσει του, της κυβέρνησης ή των πιστωτών. Εντάξει. Δηλαδή οι πιστωτέ λένε και όλες τις κατηγορίες των δανείων. Ναι. Ότι υπάρχει κόκκινο σε ξένα και τα στεγαστικά. Μάλιστα. Απλά επειδή μίλησε για τον κοινωνικό ιστό ο Καβαθά. Καβαθάς ναι. θα ήθελα να πω ότι θα προτιμήσουν τουλάχιστον για αρχή σίγουρα όχι ένα σπίτι στον Κολονόη στην πλατεία Αμερικής αλλά θα προτιμήσουν μια βίλα καλή στην Εκάλη και μια καλή επιχείρηση, πάνω από ένα εκατομμύριο. <Τι>... Έτσι ώστε να μην φοβηθούν <Τι>... αρχικά και τον κοινωνικό <Τι>... ιστό. Διάλειμμα. Και... Ναι, ναι, ναι. Α... Α... αμέσως θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, και πάλι μαζί, βλέπω ότι το Capital GR έχει ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα των κόκκινων δανείων. Μιλάει για crash test όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια στην τελική ευθεία. Επιμένουν οι για τα Τώρα κύριε Καβαθά, ήθελα επί τούτου να σα ρωτήσω η υπόθεση τη δεύτερη ευκαιρία που έχετε ετοιμάσει τα επιμελητήρια και οι εμπορικοί σύλλογοι από κοινού. Τι είναι, πώ μπορεί αυτό να βοηθήσει επιχειρηματίε οι οποίοι έχουν βρεθεί στο περιθώριο και μάλιστα σε σχέση με μια ενδεχόμενη αυστηροποίηση που μπορεί να έχουμε στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε ένα απαρχιωμένο πτωχευτικό, ε, πτωχευτικό δίκαιο. Ναι. Εμείς λοιπόν ε, τι λέμε και το λέμε ναι. και χρόνια, ότι θα πρέπει να, υπά, να υπάρξει αλλαγή και να υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος απέτυχε επιχειρηματικά σε ναι. μια δεύτερη ευκαιρία. Ε, υπάρχουν ε, στο Ισραήλ, Ισραηλίτες δίνουν δεύτερη ευκαιρία ναι. σε, και τρίτη ευκαιρία στον αποτυχημένο γιατί ξέρουν ότι η εμπειρία που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αποτυχιών του δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάει καλά με την τρίτη ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς εδώ όποιος κάνει, όποιος το επιχειρεί από μόνο του σημαίνει ρίσκο, όποιος ρισκάρει λοιπόν τις οικονομίες του ή τα χρήματα που έχει για να επενδύσει Μάλιστα. και αποτύχει, ναι. η, η, η ελληνική νομοθεσία τον αποκλείει από κάθε ξαναε, ε, να ξαναμπεί στο, στο επιχειρήν. Υπάρχει αλλού αυτό. Ε, τόσο αυστηρό είναι, Όχι το ελληνικό. Το ελληνικό όχι, όχι, αλλού. όχι, όχι. Όχι να, να το πάω. καταλάβει και ο κόσμος, Όχι, γιατί, δεν, υπάρχει. Yeah. Δεν, δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Εδώ, εδώ όποιο ε, πτωχεύσει έχει τελειώσει επιχειρηματικά. Ή θα πρέπει Μόνο να βάλει. επιχειρηματικά, έχετε okay, Προσωπικά. Και προσωπικά, δεν το συζητάμε. Βεβαίως, αλλά... ευθύνεται ναι. με την προσωπική του περιουσία. Εντάξει. Τα σε... τα ειδικά στι προσωπικέ επιχειρήσει. Σε ομόρφωνα. Σε ομόρφωνα Αλλά σε κάθε περίπτωση, ή τον πρέπει να βάλει μπροστά έναν χειράνθρωπο για να, να ξαναλειτουργήσει μια επιχείρηση ή έχει τελειώσει επιχειρηματικά. Ξέρω πολλού ανθρώπου που έχουν καταστραφεί κυριολεκτικώ. Έχουν, έχουν διαλυθεί οι οικογένειέ του, οι ζωέ του. Εγώ, εγώ, ξέρετε, το, λέω, το λέω, το λέω και το ναι, τονίζω ότι το 1 τρίτο των νεόπτωχων, ω αποτέλεσμα τη κρίση βεβαίω, ναι. είναι πρώην συνάδελφοί μου. Διότι και η οικογένεια ακόμα, όταν κάποιο αποτύχει, είναι πάρα πολύ σκληρή απέναντί του. Πάντα. Τον αποβάλει Τώρα, και από το... Επειδή είναι στην μια uh, συμφωνία uh, το θέμα της δεύτερης ευκαιρίας εκεί θεσμικά τι μπορεί να γίνει κύριε Καβαθά. Πώς μπορεί αυτό να ενταχθεί Κοιτάξτε, σε... Με... σε τεχνικό uh, με τεχνικό τρόπο ώστε να δούμε κάποιους Επιχειρηματίε μικρού, οι οποίοι έχουν ατυχήσει να μπορούν να ξαναέχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια συζήτηση και με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ναι. και τα επιμελητήρια τη χώρα και τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Μας και η Εθνική Συνομοσπονδία. Ναι. Ε, στην κατεύθυνση να υπάρχει μια ομάδα εργασία που επεξεργάζεται. Το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και Υπάρχει βέβαια. ελπίδα να πετύχουμε κάτι να Νομίζω ότι είμαστε κάτι. σε καλό δρόμο σε αυτό το στάδιο. Βέβαια, πολύ καθυστερημένα. Ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει δύο δεκαετίες τουλάχιστον πριν οι αλλαγέ αυτέ. Και πάρα πολλά θέματα τα οποία σήμερα έρχονται ω προαπαιτούμενα μέσα από τι μνημονικέ συμβάσει, στι μεταρρυθμίσει που έπρεπε να είχαν γίνει, ναι. Ε, ε, έπρεπε να τι είχαμε κάνει μόνοι μα. Δεν χρειάζεται κάποιο να σου επιβάλλει να εξυγχρονίσει το πτωχευτικό σου δίκαιο ή να εξυγχρονίσει τι διαδικασίε με τι οποίε αδειοδοτεί τι επιχειρήσει. Μάλιστα. Τώρα, Θανάση, έρχομαι στην άλλη πλευρά, στην πλευρά των τραπεζών. Και θέλω να δούμε πρώτον εάν οι τράπεζε με την ανακεφαλαιοποίηση που έχουν κάνει θα είναι ασφαλεί, θα μπορέσουν να σταθεροποιηθούν, θα μπορέσουν να αποφύγουν μία ακόμα ανακεφαλαιοποίηση ώστε να μην χάσουν τα λεφτά του οι επενδυτές οι μέτοχοι, αυτοί που εν πάση περιπτώσει έχουν αποκτήσει πάλι μετοχέ στι ελληνικέ τράπεζε, διότι οι προηγούμενοι μέτοχοι σχεδόν τα έχουν μηδενίσει. Τι σημαίνει οι τράπεζε να αποφύγουν. Μία νέα ανακεφαλαιοποίηση για να δούμε και τη μεγάλη πτώση που έχει σημειωθεί σήμερα στο χρηματιστήριο. Έχουμε φτάσει 581 μονάδες. Εντάξει. Πέφτουν και οι τραπεζικές μετοχές. Από το 100ο χρηματιστήριο. Από πού. Από το 100 μονάδες το χρηματιστήριο. Με ποιο έτος αναφοράς. 1982. Λοιπόν, μονάδες. ναι και να πούμε ότι τις 572 μονάδες λοιπόν. τις είχε Νοέμβρη 1992, μεσημέρι. Σήμερα είμαστε 581. Να, να σου πω είναι. κάτι όμως. Δεν υπάρχει χρηματιστήριο εδώ. Κορυδευόμαστε και μεταξύ μα. Πάμε χρηματιστή? για τι τράπεζε και θα δούμε άπεζες. για το χρηματιστήριο. Πάμε για τις Ρο, τράπεζες. το είπε χθε ο κ. Σύπρα. Αν η οικονομία πάει καλά, η εθνική θα ανέβει. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, είναι το ερώτημα. Ε, εάν δεν βάλουν όλοι μια γραμμή και πούνε ότι έγινε, έγινε, πάμε παρακάτω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι θα είμαστε πάλι εδώ και θα συζητάμε πάλι τα ίδια με δυσμενέστερου ναι. όρου. Εγώ βλέπω ότι ένα ακόμα μια ακόμη ανακεφαλοποίηση σημαίνει και ένα ακόμη μνημόνιο. Ακριβώ. Εντάξει... Είναι κάτι απευθεία, έτσι. Ε, Προφανώ. Ναι. Αλλά ε, οι σημερινέ συνθήκε δεν είναι καλέ. Να πω και κάτι ακόμα έτσι, για να δούμε μια συνολική εικόνα. Τι θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουν οι τράπεζε να πάρουν εμπρό. Ναι. Πρώτον, να σταματήσει η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια. Δεν μπορούν τα κόκκινα δάνεια να συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Μάλιστα. Εντάξει. Δεύτερον, να αυξηθούν οι καταθέσει. Πρέπει να βρεθούν τρόποι για να αυξηθούν οι καταθέσει. Διαβάζω Αυτό είναι σενάρια. πολύ σημαντικό που λες. διαβάζω. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση λεφτά, αυτή τη βρέ, στιγμή σε να μαλώσω. γυρίσουν λεφτά στι ελληνικέ τράπεζε και με ποιε προποθέσει. Με τον τρόπο να το, το κάνουν, όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Δεν είναι Φέρε φέρε βρε τα λεφτά σου πίσω, γιατί θα σε μαλώσω. Θα σε τιμωρήσω. Και αν τα φέρει πίσω, δεν θα σε τιμωρήσω και τα βάλει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ε, εντάξει, παιδιά, το χάσαμε εντελώ. Ε, αν κα, καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητε ναι. για ναι. ένα τέτοιο εγχείρημα είναι μηδενικέ. Και δείχνει ότι αυτοί που οι οποίοι αυτά τα σενάρια τα βγάζουν στον αέρα ναι. ή δεν ξέρουν τι του γίνεται ή έχουν ναι. μια αντίληψη εντελώ ταλληνική Ναι. Λοιπόν, πάλι καλά που δεν πιάνουν τι καταθέσει σε ένα δωμάτιο μέσα και δεν βγαίνουν. Με δεδομένο ότι οι σχέσει καταθέσεων δεν είναι Πρέπει να έσταθει, πρέπει, έσταθει πρέπει να βρεθούν έξυπνοι τρόποι για να γυρίσουν πίσω καταθέσει. Αν δεν γυρίσουν πίσω καταθέσει, αν δεν περιέσουν τα κόκκινα δάνεια για να μπορέσει να πέσει και χρήμα στην αγορά. Δεν υπάρχει πιθανότητα θα βρεθούμε πάλι να συζητάμε αργά ή γρήγορα τα ίδια. Και αν δεν, κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, εάν δεν αντιμετωπιστεί πολύ πλευρά το θέμα των κόκκινων δανείων, μιλάμε Άρησε. για τα κόκκινα δάνεια. Και αν αυτά θα πάνε στα φαν ή όχι. Μισό λεπτό. Πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό, ναι. ψάξαν οι τράπεζε να βρουν τα λεφτά που δώσανε σε διάφορου επιχειρηματίε, τι γίνανε. Ε, τα στοιχεία υπάρχουν στην Ελλάδα. τη Ελλάδο. έμενα, μου δώσατε <στοί> ένα δάνειο για την επιχείρησή μου και εγώ το έκανα. Καταθέσει στην Ελβετία. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάει κανεί στην Ελβετία να το ψάξει. Υπάρχουν οι διαδρομέ του χρήματο στα μέσα τη Ελλάδο, έχει τα στοιχεία. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ναι ή όχι. Να μα το πούνε. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κληθούν οι άνθρωποι αυτοί με κάποιον τρόπο να γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Αν η κυβέρνηση αποκαλύπτει τέτοια <και> θέματα, αθανάσιμο όμω τα οποία και ζητήσει τι ευθύνε από ανθρώπου οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και έχουν βγάλει μεγάλα ποσά, με τη βοήθεια των τραπεζών, μεγάλα ποσά στο εξωτερικό και του ζητήσει ευθύνε τότε. Μαζί τη θα είμαστε. Τότε... Θα είμαστε. Υπάρχει θέμα, θέμα συζήτηση. Λοιπόν, Λεωνίδα, πριν κάνει το σχολείο σου, να πούμε ότι η μετοχή τη Eurobank διασώθηκε σήμερα από το Σελόφ καθώ κατάφερε να κλείσει. Στο uh, 0,90-50 είναι 90 cents για να εξηγούμε ακριβώ. Με βαθμό, τίνο πρόκειται, 0,90-50, αυτό ah, okay. είναι ευρώ. Σύν 4% βρέθηκε η Eurobank, τελικά κρατήθηκε στο σύν 0,56. Να πούμε επίση ότι η μετοχή τη Πυραιό ε, έχασε 29,89% στα 46,20%, αλλά έχουμε τι νέε μετοχέ οι οποίε έχουν τιμή 30 cents, άρα ακόμα είναι υψηλότερα από εκεί που έχουν μπει οι νέες μετοχές. Σημειώθηκε μεγάλη πίεση σε σειρά α, μεγάλων α, εταιριών, μετοχών μεγάλων εταιριών, μείον 11,33% Ελάκτορ, μείον 11,23% Βιοχάλκο, μείον 9% Τέρνα Ενεργειακή, ακόμα και ο Όλπ, ο οποίος είναι προς ιδιωτικοποίηση, μείον 8,65%. Φολή-φολή μείον 8,5, ε, Τιτάν μείον 7, Ειδάπ μείον 7, Νεθαρνέση. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήμουν μικρό, πιτσυρικά, στο χρηματιστήριο. <coughs> τότε, λοιπόν, εγώ είχα τη λογική πάντοτε, ξέρει, ένα μικρό ποσό να το βάζω σε μια εταιρεία και να το κάνω με αυτόν τον τρόπο αποταμίευση. Ναι, <coughs> κοίταξε λοιπόν ένα γέροντα και μου λέει: Παιδί μου, λέει, δεν το κάνει καλά. Του λέω: Δεν το κάνω καλά. Διότι μου λέει από τι εταιρείε που υπήρχαν από τότε, μόνο τόσε έχουν μείνει. Είχαν μείνει πάρα πολύ λίγε στη διάρκεια των τότε των 30 <coughs> ετών που ήταν μέσα. <coughs> Αλλά μου λέει: η μόνη σίγουρη επένδυση είναι οι τράπεζε. Λοιπόν, Στι μέρε μα κατέρευσε mm, και yeah. αυτό. Τέσσερι φορέ χάσανε τα λεφτά τους του. Ηθικό δίδαγμα: δεν τραπεζού. υπάρχει σίγουρη Λεωνίδα. επένδυση στο χρηματιστήριο. Θα διαβάσω μία είδηση που βλέπω. Ναι. Γιατί λέει ότι υπάρχει έτοιμα από τον Αλέξη Τσίπρα ναι. για να αναλάβει το Ευρωπαϊκό, η Ευρωβουλή να αναλάβει το ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχει μάλιστα. κάποιο τέτοιο αίτημα. Μάλιστα. Έχει απαντήσει, λέει, θετικά για την ώρα και έχει στείλει και επιστολή ο Μάρτι Σούλτ προ ναι. την Επιτροπή Νομισματικών Υποθέσεων. Και μάλιστα, λέει χαρακτηριστικά ότι το βλέπει ω καλή ιδέα και, δηλώ... και θα γίνονται μάλιστα, λέει, και δηλώσει μπροστά στι κάμερε ναι. και όχι στα κρυφά, να πούμε, όπω γίνεται με το... με το Eurogroup. Το χάσα τώρα. Ε, αυτό, αυτό βγαίνει για την ώρα από τον ε, Μάρτιν Σούλτ. Μα πήρε και όλα στην Οικουμενική. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Μας Έτρεξα και με τη βία. Εσύ. Έτρεξα, ναι ναι, 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 ναι. Εγώ ήθελα να σα ρωτήσω και του δύο. <laughs> Λεωνίδα, <laughs> ναι. εσύ ε, που ασχολήσαμε με το πολιτικό ρεπορτάζ, ήθελα να μα κάνει μια εκτίμηση. Είδαμε και χθε το βράδυ στην ένταξη του τον Πρωθυπουργού να μιλάει για, μια, για ένα ξεκίνημα στην Ευρώπη όπου αρχίζει να χτίζεται μία τάση η οποία εκφράζεται από τους σοσιαλδημοκράτες. Είναι προφανής η σχέση ε, στην οποία επενδύει, η σχέση του με τον ολάν <κυρίζει> Κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι δεν ακολουθεί την πεπατημένη άλλων σοσιαλιστικών κομμάτων όπως γίνεται στην Πορτογαλία, αλλά γίνεται ουρά της συντηρητική νέας δημοκρατίας. Και επειδή έχουμε δει και το Σούλς να κοντράρεται με το Σόιμπλε πρόσφατα ήθελα να σε ρωτήσω εάν διαβλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει εξέλιξη τέτοια στην οποία ενδέχεται να βρει ο Πρωθυπουργό σε αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει και είναι προφανέ αυτή τη στιγμή, να δώσει μια μάχη να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πρόγραμμα, να βρει υποστήριξη σε σοσιαλδημοκρατικέ δυνάμει στην Ευρώπη. Λεωνίδα. Πριν από ένα λεπτό, Μάρτιν Σούλτ. Οπότε ακουμπάει εκεί από ό,τι ξέρω, αυτό που διάβασα δηλαδή, 17 τώρα Δεκεμβρίου θα ναι. πάρθει η οριστική απόφαση. Ναι. Από εκεί και πέρα, ε, για την ναι. Γαλλία και τον Ολάντ, όπως είπες, ε, δεν ξέρω αν έπαιξε και έχασε ναι. ο Πρωθυπουργό ναι. ή αν έπαιξε και έχασε ο Ολάντ ενώ στάθηκε στο πλευρό της σε αυτή τη 17 ώρη διαπραγμάτευση, τελικά βγήκε μπροστά... Μόνο και μόνο επειδή έρχονταν οι εκλογέ και είδαμε τη μεγάλη νίκη, το αφισβητούμε αυτό τη Μαρή Λεπέν. Αλλά εκτιμώ ότι πλέον ε, και οι σοσιαλδημοκράτε, ε, το μέτωπο των σοσιαλδημοκρατών με ε, μπροστάρι των ε, Ολλάντ, ε, πλέον δεν, ε, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον για τον ε, φτωχό Νότο. Τώρα, άμα μας έρθει καμιά βοήθεια από Γερμανία μεριά. Εγώ θέλω να επισημάνω κάτι ακόμα. Ε, οι εκθέσεις των διεθνών οίκων δεν βγαίνουν ποτέ τυχαία. Πριν ξεσπάσει mm. το προσφυγικό είδαμε μια έκθεση ότι πόσο μεγάλη απειλεί το προσφυγικό για την Ευρώπη και την Ελλάδα ειδικότερα. Να θυμίσω και μια άλλη έκθεση που ήταν πριν λίγες μέρες για τα κόκκινα δάνεια και πώς αυτά θα απειλήσουν τον Ευρωπαϊκό Νότο. Είναι σαφέ ότι κάτι γίνεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμεί εδώ στη φτωχή Ελλάδα να έχουμε την απόλυτη πληροφόρηση τι ακριβώ ψήνεται εντό εισαγωγικών, αλλά κάτι ψήνεται είναι, είναι βέβαιο. Κάποια εξέλιξη Πάμε... έρχεται. Έχετε κάποια εξέλιξη και μάλλον ε, επειδή εμεί είμαστε ξέρεις, τα μικρά μυρμηγκάκια, α πούμε, δεν μου φαίνεται ότι είναι και πάρα πολύ καλό γιατί βρισκόμαστε ανάμεσα σε ελέφαντε που χοροπηδάνε και μαλώνουν. Λοιπόν, κύριε Καβαθά, πριν κλείσουμε, θα ήθελα δύο κουβέντε για το συνέδριο που διοργανώσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, και αν αισθάνεστε ότι αρχίζει από εκεί να υπάρχει μια α, δυνατότητα να μπορέσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι ελληνικέ φυσικά, να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επιβίωση και ανάπτυξη πρώτη φορά στην Ελλάδα η Συνομοσπονδία διοργανώνει πανευρωπαϊκό συνέδριο, την πρώτη συνάντηση της Αθήνας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κεντρικό θέμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχημα για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το, συνέδριο είχαν, υπήρχε μια συμμετοχή που ξεπέρασε τα 300, 300 συμμετέχοντες. Ε, υπήρξαν 27 ε, ομιλητές από, εκ των οποίων 17 ήταν από ε, 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 ξένες χώρες, ήταν είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε Μάλιστα. την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε από τον ΩΣΑ, ε, από αδελφές συνωμοσπονδίες ε, από την Ευρώπη, και γιατί τα προβλήματα είναι συνειφασμένα. Βεβαίως εμείς είμαστε ο αδύναμος κρίκος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα προβλήματα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων είναι κοινά. Και μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσει που απασχολούν μέχρι 9 άτομα προσωπικό, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, έχουν περίπου το 80% τη απασχόληση. Άρα, οποιαδήποτε προσπάθεια για την ανάπτυξη τη Ευρώπη χωρί τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ακόμα και τι ε, μικρέ, δεν μπορεί να υπάρξει. Και εδώ υπήρξε μια ταύτιση απόψεων. Βεβαίω πρέπει να δούμε και εμεί αλλαγέ στι μικρέ επιχειρήσει και μιλήσαμε και για συνεργατικά δίχτυα, καινοτομία και εργαλεία μικροχρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αυτά που λείπουν από την Ελλάδα. Εδώ λέγαμε προηγουμένω για το παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Εμεί εμένουμε στην άποψη αυτή. και νομίζω ότι ήταν μια επιτυχία όχι γιατί Είμαι, είμαι ο οικοδεσπότη, είναι μια επιτυχία η οποία βγαίνει και, και, και μέσα Μανάζιμπου από το... Σε, σε όλο τον κόσμο οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι μοχλό ανάπτυξη. Mm -hmm. Θέλουμε μεγάλε επιχειρήσει, μεγάλε επενδύσει, αλλά και μεγάλε επενδύσει έχουν δίπλα του μικρομεσαίου. <σομίως> <σομίως> Δέστε το μοντέλο τη Γερμανία. Επιτέλου κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για τα πραγματικά. Κύριε, να σε ευχαριστήσω όλου. Ένα ακόμα Blue Sky Έφτασε στο τέλο του. Ραντεβού αύριο.